έχετε ακούσει ότι στα ανηφορικά σοκάκια της Πλάκας υπάρχουν σχεδόν 45 σπιτάκια. Αυτά που το Υπουργείο Πολιτισμού έχει χαρακτηρίσει ως διατηρηταία κτίσματα. Πρόκειται για τα λείψανα των Αναφιώτικων. Είναι ένας τόπος εντελώς ξεχωριστός, ο οποίος μοιάζει να ανήκει σε μια δική του εποχή, που διαχωρίζεται πολύ έντονα μορφολογικά από την Πλάκα, από την υπόλοιπη παλιά πόλη. Και βέβαια δεν έχει και οργανική σύνδεση, ας πούμε, με το μνημιακό χώρο, με την Ακρόπολη. Αναφιώτικα, με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους μορφή, σκιάζονται από το βράχο της Ακρόπολης τόσο καθολικά όσο και κυριολεκτικά. Οι άνθρωποι που έφτιαξαν αυτόν τον οικισμό προέρχονται από κάποια ορισμένα νησιά των Κυκλάδων, την Ανάφη, Σαντορίνη, Νάξο, Σίκινο και Πάρο, αλλά κυρίως με την Ανάφη θέλουν να ταυτίζονται. Είναι μια ομάδα πληθυσμού που σε μια αρκετά συνηθισμένη ιστορία και κίνηση έφτασαν στην Οθωνική Αθήνα, αναζητώντας εργασία. Ως εκεί είναι μια κλασική κοινή ιστορία εσωτερικής μετανάστευσης από τη φτωχή επαρχία προς την πόλη σε αναζήτηση εργασίας και μιας καλύτερης ζωής που χρονικά την τοποθετούμε στα πρώτα χρόνια της Οθωνικής Βασιλείας. Συμπίπτει με την ανοικοδόμη, με την οικοδόμηση της νεοκλασικής Αθήνας, την Αθηναϊκή Τριλογία, το Παλάτι, μεγάλα δημόσια κτίρια τα οποία αποτελούν μέρος του σχεδίου εμφάνισης μιας πόλης, ίδρυσης μιας πόλης, γιατί στην ουσία ιδρύεται μια πόλη. Μια πόλη με πολύ καινούργιο, με πολύ καινούργια φυσιογνωμία, η οποία παραπέμπει στην ένδοξη κλασική αρχαιότητα μέσω του νεοκλασικού αρχιτεκτονικού ιδιώματος. Οι πληροφορίες για τη ζωή των κατοίκων των Αναφιώτικων είναι περιορισμένες. Γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν μία ειδίκευση στην πέτρα και στην οικοδομή. Είναι τεχνίτες που χτίζουν και εργάζονται στα εργοτάξια της Αθήνας. Δεν γνωρίζουμε όμως αν εργάστηκαν στη βιβλιοθήκη, στην ακαδημία ή στο πανεπιστήμιο. Γνωρίζουμε επίσης ότι η αρχική τους εγκατάσταση δεν είναι εδώ. Είναι στα σημερινά Εξάρχεια. Μετακινήθηκαν και ξέρουμε ότι ας πούμε τη δεκαετία του 50, υπάρχει νομίζω μια συγκεκριμένη χρονολογία γι' αυτό, η περιοχή των Εξαρχείων εντάσσεται στο κέντρο, στο σχέδιο της πόλης, το οποίο σημαίνει ότι ανεβαίνουν οι τιμές, τα ενίκια και ούτω καθεξής. Και τότε λέγεται ότι στρέφονται προς αυτή την πλαγιά του Ιερού Βράχου, η οποία τους είναι οικία, διότι είναι όπως είναι ο Βράχος στην Ανάφη, που έχει απάνω στην κορυφή του ένα ερείπιο, τους είναι κάπως οικείο. Μπορούν να χτίσουν εκεί που ένας άλλος πληθυσμός, ο οποίος δεν έχει σχέση με τέτοια τοπία, δεν μπορεί να αντιληφθεί πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τους όγκους και τα ακυλώματα και την κατηφόρα αυτή την πολύ έντονη και για να φτιάξει έναν οικισμό. Και αρχίζουν και χτίζουν τα σπίτια. Σιγά σιγά προσελκύονται και άλλοι συμπολίτες, των συμπατριώτες μάλλον, των αρχικών από τις ιδιαίτερες πατρίδες, και πλέον ο οικισμός αυτός διαμορφώνεται και αρχίζει και
αποτελεί μια πολύ ορατή και πολύ ενδιαφέρουσα παρουσία στο τοπίο της τότε Αθήνας. Τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά αυτού του ιστορικού οικισμού έχουν διατηρηθεί σε μεγάλο βαθμό, αν και κατά καιρούς έχουν γκρεμιστεί ορισμένα κομμάτια από τις αρχές, με το πρόσχημα της αρχαιολογικής καπάνης. Έλεγχος από τις υπηρεσίες της αρχαιολογίας που είναι υπεύθυνες για όλο τον τόπο, δηλαδή για το μνημιακό σύμπλεγμα και για τον περίγυρο. Όπως στην Πλάκα δεν μπορείς να κάνεις ό,τι σου καπνίζει, τουλάχιστον θεωρητικά, δεν μπορείς να σηκώσεις όροφο, δεν μπορείς να βάλεις παντζούρια ενός αλφα είδους, αλλά πρέπει να είναι κάπως όλα ομοιόμορφα κλπ. Δεν τηρείται προφανώς, αλλά υπάρχει αυτός ο κανονισμός. Στα αναφιώτικα είναι εξαιρετικά πιο αυστηρός, είναι αρκετά πιο αυστηρός, διότι είναι και η γυτνίαση με την Ακρόπολη τέτοια. Τελευταία μεγάλη επίθεση εναντίον των αναφιώτικων χρονολογείται στις αρχές της δεκαετίας του 70, όπου όλη η τελευταία σειρά των σπιτιών, που ήταν κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή η πίσω τύχη ήταν ενσωματωμένη στον βράχο της Ακρόπολης, έφυγε, γκρεμίστηκε, απαλωτριώθηκε, δόθηκαν κάποιες αποζημιώσεις και ό,τι καθεξής, και γκρεμίστηκε για να αποκατασταθεί ο λεγόμενος περίπατος των φιλοσόφων, ο οποίος ήταν ένα είδος δρομολόγιο, μονοπάτι γύρω από τη ρίζα του βράχου. Αυτό δημιούργησε πάρα πολύ άλλο στους τότε φοιτητές της αρχαιολογίας, οι οποίοι δεν έβλεπαν με πολύ καλό μάτι αυτή την επίθεση απέναντι σε κάτι που αποτελεί κομμάτι της πόλης. Και επίσης σε φοιτητές της αρχιτεκτονικής, δηλαδή διοργανώθηκαν κάποιες ημερίδες, τυχοκολλήθηκαν αφίσες, γραφτήκαν κάποια κείμενα στον τύπο. Και εν τέλει η ζημιά, ας το πω έτσι, περιορίστηκε στην τελευταία σειρά των σπιτιών. Το ενδιαφέρον πίσω από την ιστορία για τα αναφιώτικα είναι πολύ μεγάλο. Η παρουσία του και μόνο μας θυμίζει ότι αυτή η πόλη δεν είναι μόνο αυτό που παρουσιάζει προς τα έξω. Δεν είναι μόνο η αρχαιότητα, το μεγάλο ατού αυτού του συνοικισμού. Έχουμε μια περίπτωση εσωτερικής μετανάστευσης, όπου οι άνθρωποι έρχονται και βάζουν σφραγίδα σε ένα τοπίο απρόσμενο. Είναι ένας λαϊκός συνοικισμός που χτίστηκε από εργάτες και που δεν ανταποκρίνεται ούτε στην νεοκλασική Αθήνα, ούτε βέβαια στην αρχαιότητα.
Όσο πιο προσιλωμένος είναι κάποιος στην ιδέα της κλασικής αρχαιότητας, σαν μοναδικό στοιχείο που διαμορφώνει την ταυτότητα και την προσωπικότητα της πόλης, τόσο πιο καχύποπτος και εχθρικά διακείμενος είναι απέναντι σε ένα τέτοιο νικισμό. Υπάρχει ωστόσο μια αρχιτεκτονική μόδα που εξαπλώνεται σε όλη τη Δύση τον 19ο αιώνα και αφορά την ύπαρξη νεοκλασικών κτηρίων σε πολλές χώρες. Στην Ελλάδα υπήρχε η αίσθηση ότι πρέπει να πείσουμε τις προστάτητες δυνάμεις πως είμαστε άξιοι να φτιάξουμε μία πόλη, μία πρωτεύουσα και επομένως ένα κράτος, το οποίο είναι άξιο συνεχιστής της αρχαιότητας. Μέχρι που ξαφνικά έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και κάνουν λόγο για μια διαφορετική Ελλάδα. Πλέον και οι ίδιοι θεωρούν ότι έχουν δικαίωμα παραμονής εκεί. Είναι και εκείνοι μέρος της ιστορίας της πόλης. Γνωστή ακόμα η διαμάχη των αναφιωτών με τους αρχαιολόγους. Πολύ συχνά αντιπαραθέτουν το ενδιαφέρον που δείχνουν οι τουρίστες όταν επισκέπτονται αυτά τα σοκάκια με την άποψη πολλών αρχαιολόγων που, όπως λένε, δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία. Η ιστορικός κ. Καφτατζόγλου μας εξηγεί ωστόσο πως υπάρχουν και αρκετοί αρχαιολόγοι που εκτιμούν και πρέπει να εκτιμούν την αξία αυτού του στρώματος της ιστορίας της πόλης. Όλη έχει μια τάση να καταστρέφει. Χτίζεται απάνω στην καταστροφή. Δεν υπάρχει μια εκτίμηση και ένας σεβασμός για την κλασική αρχαιότητα και τις εκ των υστέρων. Βάζουμε και το Βυζάντιο και τα βυζαντινά μνημεία μέσα στο αποδεκτό. Αλλά τα Οθωμανικά μνημεία, ας πούμε, της Αθήνας είναι πλέον ελάχιστα. Διότι ήταν τέτοια η επιθυμία να σβήσουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας της πόλης, που δεν έμεινε τίποτα όρθιο, κυριολεκτικά. Και έτσι έχει τις πολυκατοικίες αυτές τις ατέλειωτες, γκρεμίζονται ωραιότατα και πολύ ενδιαφέροντα αρχιτεκτονικά κτίρια του Μεσοπολέμου, που δεν είναι όμως νεοκλασικά, άρα δεν παραπέμπουν σε αυτό που θέλουμε και δεν μας ενδιαφέρουν, λες και δεν έχουν αξία άλλες περίοδοι της αρχιτεκτονικής. Πλέον υπάρχει πολύ μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που σκέφτονται οι αρχές των πόλεων και οι αρχαιολόγοι. Βασική τους μέρημνα δεν είναι να γκρεμίσουν τα αναφιώτικα. Γιατί αν γκρεμιστούν τα αναφιώτικα, γκρεμίζεται ένα πολύ μεγάλο μέρος ιστορίας, του πολιτισμού μας, 150 χρόνων.